Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε δύο δικασίμους, κατά τις οποίες είχαμε τις τελευταίες αναγνώσεις εγγράφων, πολύ λίγα πράγματα. Είχαμε δύο σετ εγγράφων που ήταν έγγραφα που εγχειρίστηκαν από μάρτυρες, από δημοσιογράφο των Νέων, καθώς επίσης και από τον Θανάση Κούρκουλα, ο οποίος ήταν μάρτυρας σε προηγούμενες δικασίμους. Υπάρχουν κάποια μικρά αποσπάσματα από αυτά, τα οποία μας δείχνουν αυτά που βλέπουμε εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια. Ο σύνηγος Τσάγκας έρχεται να κάνει μια διευκρίνηση ότι όλα αυτά δεν βασίζονται σε επώνυμα στοιχεία, για να πάρει την απάντηση από τον Θανάση Καμπαγιάννη ότι βασίζεται η αναφορά, η έκθεση του δικτύου σε συνεντεύξεις. Έρχονται τα έγγραφα που έχουν εγχειριστεί, αν δεν κάνω λάθος, από τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο από τα Νέα, κατά τη διάρκεια της ένορκής του κατάθεσης εισέφερε και κάποια στοιχεία από τα ρεπορτάζ του. Μία από τις εκκρεμότητες ήταν και οι καταθέσεις των ανθρώπων και φίλων του ΣΕΚ Καντίμ, του οποίου φίλος ο Σιπριένα Μουγκού είχε ένα κατάστημα, το Κουαντρό, και του το κάψαν, η γνωστή περίπτωση περί Παπαβασιλείου. Η εισαγγελέας έκανε την πρότασή της. Και μεταξύ άλλων είπε ότι κατά τη γνώμη της δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την πλαστότητα του εγγράφου, ότι ο Μιχαλολιάκος γνώριζε την κατάθεση του εγγράφου, αλλά δεν έπραξε τίποτα μέχρι και τώρα, που, μέχρι και τη συγκεκριμένη μέρα που μίλαγε η εισαγγελέας. Συνεπώς θεωρεί τον ισχυρισμό περί πλαστότητας αβάσιμο, και είναι πολύ σημαντικό γιατί τον θεωρεί αβάσιμο, διότι λέει στα βίντεο που έχουν προβληθεί γίνονται αναφορές στον εθνικοσοσιαλισμό. Πολύ επίοικης η τοποθέτηση της εισαγγελέα. Υπήρξε μία ένσταση από την υπεράσπιση, η οποία ένσταση είχε επαναληφθεί αυτή την τριετία άπειρες φορές, όπου και καλά δεν μπορεί, λέει, να ακουστεί η πολιτική αγωγή. Η πρόεδρος κλείνει το θέμα συνοπτικά, λέγοντας ότι έχουμε ξανά αποφανθεί. Η πολιτική αγωγή εκπροσωπεί άτομα που φέρονται θύματα ατόμων που είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η Παπαδοπούλου μιλάει για το καταστατικό, λοιπόν, γιατί γι' αυτό γίνεται ο λόγος, στη 263η μέρα της Δίκης Χρυσής Αυγής, ότι από την αποστολή του καταστατικού και μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν υπήρξε κάποια αντίδραση επ' αυτών. Η ίδια σφραγίδα ανήκει σε έγγραφο, λέει, στον εσωτερικό κώδικα που έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, που βρέθηκε στην οικία Παπά στα Γιάννενα. Το 338, λέει ο Μιχαλόλιας, είναι σαφές. Τον πλαστογράφο δεν μπορεί ο Μιχαλολιάκος να τον κατονομάσει. Το Χρήστη όμως τον ξέρουμε και σαφώς είναι ο ψαράς. Το έγγραφο αυτό βάζει και όσον είπα και από την κλάπα, λέει, είναι αδιάφορο. Τελικά είναι πλαστό ή αδιάφορο? Είναι μια ερώτηση που περιμένουμε να απαντηθεί. Όμως η Ευσύν δημοσιεύει πριν κάτι μέρες εξώφυλλο και σελίδα από περιοδικό της Χρυσής Αυγής το Φεβρουάριο του 1988, ημερομηνία έκδοση Φεβρουαρίου 1988, και βλέπουμε μέσα στη σελίδα που έχει δημοσιεύσει το υλικό παγίδα, λεπούδο παγίδα, να φαίνεται από πάνω το Χρυσή Αυγή και από κάτω το Αρχιβασίλ, και αριστερά βλέπουμε τις σφραγίδες, τις ίδιες ακριβώς, οι οποίες βρίσκονται στο καταστατικό που έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές και έχει ανασύρει και έχει δημοσιεύσει πρώτος και στο παρελθόν πολλές φορές επίσης ο Δημήτρης Ψαράς, είτε στην ελευθεροτυπή αποσπάσματά του, είτε στην Ευσύν. Ο Συνήγορος Ρουσόπουλος παίρνει τον λόγο, μας είχε λείψει αυτή του η ρητορική δυνότητα. Μου κάνει εντύπωση, λέει, που όλη η ρητορική της πολιτικής αγωγής εστιάζει στο ότι δεν έχει γίνει μήνυση επειδή είναι πλαστό το έγγραφο. Και εμάς. Να θυμίσω, λέει, ότι ο όψιμος εθνικιστής αναφέρεται στο Βελόπουλο τώρα, συγχαίοντας τα όλα πολύ έτσι όμορφα γλυκά και ψυχαγωγικά, που πολλή βιβλία ισχυρίζεται, λέει, ότι έχει αυθεντικές επιστολές του Ιησού. Το λέει. Του έχει κάνει μήνυση η Εκκλησία, λέει, ή το Βατικανό. Καταπληκτικός παραλληλισμός. Είμαστε στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, την 2018 μπορεί να έχουμε το Χριστούλη πάνω από την έδρα, αλλά διάολα δεν είναι και Βατικανό και Εκκλησία. Συνεχίζει ο Ρουσόπουλος και μας φέρνει έτσι μια, αν θα ήταν ασθένεια αυτό, θα ήταν η κονσερβοκουτίαση η ρωσοπολική. Δηλαδή έτσι βγήκε το πράγμα αυτό όπως το διαβάζουμε, και ρωτάει ο Ρουσόπουλος το έγγραφο, λέει, έχει ημερομηνία. Σφραγίδα είναι δε γραμμένο, προσέξτε τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Είναι γραμμένο, λέει, κατά τον τρόπο που έγραφαν την εποχή εκείνη στην ελευθεροτυπία. Έχει κάνει γραφολογική μελέτη τώρα ο Ρουσόπουλος, και έχει η μελέτη και τα αποτελέσματά της
έχουν κάνει αντιπαραβολή με το έγγραφο το συγκεκριμένο και έρχεται στο δικαστήριο να εισφέρει τη γνώση του ο γραφολόγος. Και τι σημαίνει, λέει, ότι έχει σφραγίδα, ότι είναι γνήσιο? Τι είναι η σφραγίδα, την είχε μοιράσει ο παπάς στα Γιάννενα γύρω-γύρω? Τι ήταν μοιρασμένη, την πέταγε από τα μπαλκόνια, τη Λιγιάννη για τη Σολομού ο Μιχαλολιάκος? Η συμμετοχή, λέει, του μάρτυρα στη Β' Πανελλαδική, και εκεί πάει κατευθείαν στην ουσία της υπόθεσης ο Ρουσόπουλος. Στην ουσία. Η συμμετοχή, λέει, του μάρτυρα στη Β' Πανελλαδική με τους Παπαχελά και τον Λαζαρίδη, σύμβουλο Σαμαρά, γιατί είναι η ουσία της υπόθεσης όλη αυτή, από τους οποίους, λέει, κινήθηκαν οι σχετικές διώξεις. Άλλοι έχουν στο καταστατικό τους ότι θα τους φάξουν όλους με τα κονσερβοκούτια.